σπηλαιώσεις και φθορές λόγω διάβρωσης καταγράφονται στο παραλιακό δρόμο της Καταλικής, στον κόκκινο πύργο, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Εάν χαλάσει αυτό το μέρος εδώ πέρα, η παραλία τώρα θα θέλει και πιο πολλά χρήματα να γεννεί και πιο πολλά έξοδα και θα διώξει τον κόσμο από εδώ. Έχουν σπηλαιώσει από κάτω και πιστεύω ότι το χειμώνα με τα τεράστια κύματα θα μπορεί να καταρρεύσουν κομμάτια του δρόμου, ο οποίος δρόμος κανονικά έπρεπε να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι την Πυριώτισσα. Ποιος αναλάβει την ευθύνη εάν καταρρεύσει τμήμα του παραλιακού δρόμου, το ερώτημα του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Παπουτσάκη προς τη Δημοτική Αρχή Φεστού, με το επίμαχο ζήτημα να προκαλεί αντιπαραθέσεις σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν καταρρεύσει ο δρόμος, θα είναι καταστροφή για τον τόπο. Με το κοινό μάτι και με τη κοινή λογική, όταν έχει σπηλαιώσει 3 και 4 και 5 μέτρα, κάπου θα κόψει ο δρόμος. Δεν είναι όσο καιρό και να είναι. Έχουν βάλει βράχια και τα λοιπά, έχει πάρει τα μισά η θάλασσα. Και συμβαίνει το εξής τώρα, να εισπράττει η χτηματική από τη μαγαζιά, όπως είναι ο νόμος, και ο δρόμος να μην έχει ακόμη τελειώσει την νομοποίηση. Με κόπους και θυσίες προηγούμενων δημαρχών και συγκεκριμένα του κ. Μαρκο Μιχελάκη, φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος. Υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία όσο αφορά δικαστικά για να επισημοποιηθεί ως δρόμος. Από εκεί και μετά από πολλά δικαστήρια κατοχυρώθηκε ως δρόμος. Θα χαλάσει κάνα δύο χρόνια, τρία, ένα και τώρα. Αρχίζει, πέφτουν τα κύματα πέρα από κάτω την άμμο. Πάρε, αυτό είναι στερωμένια πάνω στην άμμο. Σε βραχάκια που έχουν βάλει. Οι επαρχίες από την άλλη μεριά και οι νομοί κάτω και από εκεί, όλοι εδώρονται και κάνουν τον μπάνιο. Στην κακή κατάσταση του δρόμου, ο οποίος υφίσταται από το 2005 και για τον οποίο απαιτείται η νομοποίησή του, αναφέρθηκε ο Νίκος Παπουτσάκης, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης αποκατάστασής του. Ο Κόκκινος Πύργος είναι μια ανερχόμενη τουριστική περιοχή. Ειδικά Σαββατοκύριακα, όλο το χειμώνα έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, όταν κλείνουν οι άλλες περιοχές εδώ, υπάρχει κινητικότητα, μπορεί να συντηρήσει μαγαζί το χειμώνα που σε άλλες τουριστικές περιοχές δεν γίνεται. Ελπίζω τώρα ότι θα γίνουν αυτά τα απαραίτητα και μόλις νομοποιηθεί να γίνουν οι εργασίες όπως είναι. Κατά καιρούς, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, η φουρτούνα, οι νοτιάδες, χρειάζεται κάποια υποδομή, ούτως ώστε να αποφύγουμε, ας πούμε, την καταστροφή του δρόμου, γιατί πραγματικά έχει δώσει στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου μια άλλη ζωή. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Φεστού Γιώργος Αρμουτάκης υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης οι διαδικασίες για την νομοποίηση του δρόμου και ότι πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάστασή του, ο οποίος κινδυνεύει με κατάρρευση.